σχετικά με την ποσόστοση. Η ποσόστοση έχει την έννοια να διευκολύνει τους πληθυσμούς και τους μαθητές που επλήγησαν από κάποιο περιστατικό που δυσκόλεψε τη ζωή τους. Έχουμε προβλέψει στο νόμο αυτό να συμβαίνει για την πρώτη εξεταστική περίοδο που ακολουθεί αυτό το γεγονός το δύσκολο. Το να διαιωνίζεται μια κατάσταση έχει νόημα εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι δύσκολες συνθήκες. Η εμπειρία που έχουμε είναι ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν υφίστανται. Τουλάχιστον δεν υφίστανται στο σύνολο του νησιού. Ενδεχομένως για την ακριβή περιοχή, για το χωριό, τη Βρύσα, που όντως υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, να το εξετάσουμε. Αλλά όσον αφορά γενικότερα το νησί, δεν υφίστανται οι συνθήκες. Είχε ισχύσει όμως για δύο φορές σε άλλες περιοχές που είχαν πει για το σεισμό. Εκεί υφίστανται οι συνθήκες για δύο χρόνια. Σε χρονιά. Ναι. Το αν κάτι έγινε στο παρελθόν που κακώς έγινε δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαιωνίζεται. Η άποψή μας είναι ότι θα εφαρμόζεται αυτό το ευνοϊκό μέτρο που εφαρμόστηκε πέρσι στις περιοχές, στη Λέσβο και στη Χίο, για την πρώτη εξεταστική χρονιά που ακολουθεί το δύσκολο αυτό γεγονός. Αυτός είναι ο κανόνας. Αν υπάρχει λόγος, τεκμηριωμένος όμως, που να αποδεικνύεται από τα γεγονότα, που χρειάζεται σε κάποια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση να ισχύσει και κάτι για τη δεύτερη χρονιά, να το εξετάσουμε. Αλλά η γενική αρχή μας είναι μόνο η πρώτη φορά μετά το δύσκολο συμβάν.